Πέρα. Γεια σου χαρά. Τι κάνεις? Τι να κάνω, εγώ καλά είμαι. Καλά είσαι, εγώ πώς είμαι. Εσύ είναι το θέμα, πώς είσαι, τι κάνεις και πώς πορεύεσαι, πώς τη βγάζεις που λέμε. Λοιπόν, είμαι καλύτερα με σχέση με τις προηγούμενες φορές. Καταρχήν αυτό πρέπει να το πω ότι σε βλέπω και στο πρόσωπο λίγο πιο καλά σε βλέπω. Ναι, ναι, ισχύει. Μπράβο. Με φαρμακευτική αγωγή, ενέσεις, έτσι. Τώρα, αποδίδουν δηλαδή αυτά, απλά θέλει σιγά σιγά. Θέλει σιγά σιγά να έχω διαδρομή μπροστά μου, έχω πάρα πολύ. Τα χοντρά συμπτώματα δηλαδή έχουν φύγει, τα δυνατά. Έχουν μειωθεί, ναι, έχουν μειωθεί. Υπάρχουν, ωραία. Μεν, αλλά έχουν μειωθεί. Ωραία, και θα πρέπει, από ό,τι συζητήσαμε πριν, θα πρέπει να κάνεις μια καινούργια επέμβαση, κάτι πρέπει να κάνεις τώρα. Ναι, έχω στο μυαλό μου και έχω συζητήσει και με τον γιατρό για την επέμβαση που πρέπει να κάνω. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, δεν είναι μόνο επέμβαση. Και εκεί υπάρχει μια δυσκολία οικονομική, γιατί δεν έχω εισόδημα από κάπου, γιατί για δεύτερη χρονιά χάνω τη δουλειά μου, έτσι όπως γίνανε με τα εμβόλια που έπαθα αυτή τη μεγάλη ζημιά και μου κόστισε τη ζωή μου κυριολεκτικά. Μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς σαν κοινό, σαν ακροατές εδώ, φίλοι, να βοηθήσουμε να μας δώσει ένα αριθμό λογαριασμού, να σου βάλουμε όλοι ό,τι μπορεί ο καθένας, ό,τι τέτοιο, για να ανταπεξέλθεις. Αλλά και δεν ξέρω, το κράτος συμμετέχει καθόλου σε αυτά ή... Λοιπόν, θα στείλω εγώ τους λογαριασμούς, το λογαριασμό μου να τους βάλεις. Να ευχαριστήσω τον κόσμο, ό,τι μπορεί ο καθένας, γιατί διανύουμε δύσκολες εποχές. Καλά, ναι, ο καθένας από το υστερημά του ό,τι μπορεί... Σωστά, από, ναι. Ένα ευρώ που λέει ο λόγος μέχρι ό,τι μπορεί ο καθένας. Για το κράτος έχω να πω ένα τίποτα. Τι να πω δηλαδή, τα λόγια περισσεύουν. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς για την περίπτωσή μου. Μόνο ξέρανε να βγαίνουν στη τηλεόραση και να κάνουν νουμεράκια με την υγεία μου. Αυτό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Πώς περνάς τώρα, έχεις βγει από την νοσηλεία, είσαι στο σπίτι σου, είσαι σε κάποια κλινική? Έχω βγει από την κλινική μου στο σπίτι. Ωραία. Κάνω τη θεραπεία μου εδώ. Επισκέπτομαι τον ιατρό. Αυτά. Σε παρακολουθεί δηλαδή, έχεις μια σχεδόν ας πούμε καθημερινή επαφή με τον γιατρό σου. Έχω δύο καταπληκτικούς ιατρούς που με παρακολουθούν. Ωραία. Ίσως δεν θέλουν και να δώσουμε ονόματα και τα λοιπά. Απλά αν κάποιος... Όχι, τώρα θα τα δώσω όμως. Κάποια στιγμή θα τα δώσω. Ναι, καλά. Όχι τώρα. Να ολοκληρωθεί ό,τι είναι να ολοκληρωθεί και μετά. Και αν κάποιος έχει παρόμοια προβλήματα με σένα, μπορεί να σε βρει ας πούμε στο Facebook, να σου στείλει ένα μήνυμα, να τον καθοδηγήσεις και εσύ να τον βοηθήσεις τι ακριβώς έκανες για να... Το κάνει και εκείνο. Θα ήθελα πάνω σε αυτό να σε ευχαριστήσω, γιατί έβαλες και εσύ το λιθαράκι σου. Εγώ θεωρώ δεν έκανα τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει να κάνει αυτό. Γιατί όπως είπα και σήμερα στο live, έχω κάνει κάποια αποτοξίνωση και τα λοιπά. Με βοήθησε αρκετά, μπορώ να πω. Θα αναφέρω στην πορεία τι ήταν αυτό το προϊόν που πήρα. Και φυσικά να πούμε και σε οποιονδήποτε έχει πρόβλημα να το πάρει και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Το θέμα είναι ότι, Γιώργο, ότι ο κόσμος δεν το δέχεται όλο αυτό. Υπάρχει και αυτό, δηλαδή ότι έχω πρόβλημα, αλλά δεν είναι από το εμβόλιο. Ναι.
Καλά, και εμένα με πιάσανε κάποιοι και μου είπανε θεάτρο, αλλά... και το ένα και το άλλο που... Ξέρω ναι. πράγματα παραπάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κακεντρεχείς θα υπάρχουν πάντα, αυτό να μην σε πτωεί. Σαφώς, δεν το συζητώ, εντάξει, σαφώς. Το θέμα είναι ότι θες να βοηθήσεις και δεν σε αφήνουν. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή δεν αφήνουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Νομίζουν ότι το βοηθούν έτσι. Απλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, καταλαβαίνω. Υπάρχουν και αυτοί. Ναι. Πολύ κρίμα. Λυπάμαι. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά θα επανέλθεις. Εγώ πιστεύω ότι επειδή το πίστεψες και το πολέμησες, νομίζω ότι θα ξαναγίνεις η χαρά που ήσουν και η χαρά που ξέραμε. Απλά θα είναι ένα μεγάλο μάθημα για πολλά. Για ανθρώπους που έχεις δίπλα σου, για το πόσο κάποιος μπορεί να εμπιστεύεται τη σημερινή εποχή το κράτος και όλους αυτούς που λένε ό,τι λένε. Για το καλό για τις εναλλακτικές που σου δίνει η ιατρική επιστήμη, που από τη μία μπορεί να... μη θέλοντας κι αυτή, δεν ξέρω, δεν θέλω να ρίξω πουθενά ευθύνες, μπορεί και μη θέλοντας αυτή να σου προκάλεσαν ένα κακό, αλλά υπάρχουν άλλοι αντίστοιχοι επιστήμονες σαν κι αυτούς, οι οποίοι προσέτρεξαν να σε βοηθήσουν από την άλλη πλευρά και να επαναφέρουν την κατάσταση όπως ήταν πριν. Ναι, βέβαια, σαφώς. Δηλαδή, είναι μια επιστήμη που έχει δύο πλευρές. Η μία μπορεί να σου έκανε κακό, η άλλη πλευρά όμως σε επανέφερε και σου έκανε καλό. Σαφέστατα, ναι. Φυσικά η ταλαιπωρία είναι και όλο αυτό που πέρασες. Η ταλαιπωρία είναι τεράστια, τεράστια. Και ότι αυτή τη στιγμή είσαι όσο χρονών είσαι, δεν μπορείς να εργαστείς. Δεν μπορώ να... φυσικά, ναι. Δεύτερη χρονιά δεν μπορώ να εργαστώ, γιατί στην κινητικότητα κουράζομαι εύκολα, περπατάω βέβαια και τα λοιπά. Δεν είμαι όπως πριν. Αλλά κουράζομαι εύκολα, δεν με κρατάνε τα πόδια μου. Τα ζορίζω πολλές φορές και δεν κάνει αυτό. Σιγά σιγά όμως θα επανέλθει και αυτό. Γιατί παλεύω. Το παλεύω όσο μπορώ να το παλεύω. Μα αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι δεν το βάλες κάτω ποτέ. Δεν το αφήνω, όχι, δεν το αφήνω. Δεν το βάλεις κάτω ποτέ. Γιώργο, και... ξέρεις τι γίνεται. Θέλω να ζήσω. Δεν θέλω να πιστέψω, ούτε τώρα, ούτε ποτέ, ούτε πριν κτλ. Ότι εγώ έδωσα τη σάρκα μου σε αυτούς. Βάλανε αυτό το σκεύασμα μέσα μου, να με δηλητηριάσουν και να μου πάρουν τη ζωή. Μόνο με τη σκέψη αυτή έπαιρνα πιο πολύ δύναμη, γιατί λέω εγώ θέλω να ζήσω, δεν έπαθα κάτι στις γνώσεις μου, δηλαδή να πάθω, να χτυπήσω, να έχω ένα τρακάρισμα, να ένα οτιδήποτε χιλιαδιό από εμένα και να φύγω έτσι και να φύγω επειδή το θέλουν αυτοί. Όχι. Έτσι θα παλέψω. Δηλαδή... και ο κόσμος μου έδωσε πάρα πολύ δύναμη και δεν το άφησα, το πάλευα. Πέρασα πάρα πολλά, ένα χρόνο πέρασα πάρα πολλά στο σώμα μου, στη ψυχή μου. Πέρασα πράγματα που αν καθίσω και αναλυτικά και τα πω, θα μου πούνε εντάξει, τώρα μας κοροϊδεύεις. Λες ψέματα, μαλακίες, ξέρεις, οτιδήποτε. Κι όμως οι άνθρωποι που τα βιώσαν μαζί με μένα, εντάξει, αυτοί το γνωρίζουν καλύτερα. Εγώ το έβγαλα μπροστά. Μίλησα και σε αυτό. Μπράβο σου που δεν φοβήθηκες να το βγάλεις μπροστά. Δεν φοβήθηκα, ήξερα τις συνέπειες, γιατί έχω δεχτεί και απειλές. Και δεν φοβήθηκα, δεν φοβάμαι τίποτα πραγματικά, μόνο το Θεό, τίποτα άλλο. Ό,τι ήταν να πάθω το έπαθα, εγώ δεν με νοιάζει. Και καλά θα κάνουνε όσοι έχουν πάθει ζημιές πραγματικά, γιατί μου στέλνουν μηνύματα, να βγούνε να μιλήσουνε. Να βγούνε να μιλήσουνε πραγματικά. Έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες με τα σκευάσματα αυτά που βάλαμε στον οργανισμό μας.
Έχουν πάθει. Δεν βλέπεις 20χρονα παιδιά και παθαίνουν ξαφνικά ανακοπές και... Πεθαίνει πόσος κόσμος. Εδώ πεθαίνανε, να πούμε, 5% και τώρα φτάνουμε 20% και πεθαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν. Σήμερα πάλι άκουγα για έναν ποδοσφαιριστή που έπαιζε μπάλα και ξαφνικά πάρει τον κάτω. Ναι, ποιον ο αθλητής τώρα. Ούτε καταχρήσεις κάνει, είναι αθλητής, το ένα το άλλο, δηλαδή, τι να πούμε. Μα φαίνονται, μας τα δείχνουν, φαίνονται. Γιατί δεν ανοίγουν τα μάτια τους. Μπορώ να καταλάβω. Και τι φοβούνται, δηλαδή φοβούνται τι. Φοβούνται μην θυχτούν στους γύρους τους, μην πως κάποιος από αυτούς από το κίνημα όλο αυτό τους βλάψει. Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω τι. Βάσοδος, εγώ πιστεύω ότι, θέλω να πιστεύω μάλλον, ότι σε λίγο καιρό όλα αυτά θα είναι μια κακιά ανάμνηση. Θα επανενταχθείς σε όλες τις δραστηριότητες σου που έκανες πριν ξανά και μακάρι, θα μπορέσεις σιγά σιγά να το ξεπεράσεις. Και θέλω να σου ζητήσω και εγώ συγγνώμη, γιατί δεν μπόρεσα να σου σταθώ όσο θα ήθελα, όσο μπορούσα, αλλά και εγώ έχω τα δικά μου προβλήματα, τα δικά μου τρεξίματα και αυτά. Ήθελα να είμαι πιο κοντά σου, ειλικρινά σου μιλάω. Κοίταξε να δεις. Μου στάθηκες καλύτερα και από κάποιον που ήταν, μπορώ να πω ότι ήμασταν σχεδόν κάθε μέρα μαζί. Αυτό λέει πολλά. Ήρθες στο σπίτι μου, μιλήσαμε στο νοσοκομείο, που αυτοί δεν ήρθανε. Οπότε αυτό τα λέει, λέει πολλά. Λυπάμαι που το ακούω αυτό. Αλλά ειλικρινά θέλω να σου πω ότι... Και θα γυρίσει όλο αυτό, γιατί εγώ, όπως είπες και εσύ, θα επανέλθω και το πιστεύω μέσα μου. Δεν θα παρατήσω τίποτα, θα επανέλθω. Όσο και να μου κοστίζει αυτό. Αυτούς τους ανθρώπους δεν θέλω να τους ξαναδώ, ειλικρινά. Γι' αυτό πίστεψέ με, ήσουν δίπλα μου. Ναι. Και θα ήσουν περισσότερο, αλλά είχες τις δουλειές σου και εσύ, γιατί δεν κάθισε και ποτέ, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Έχω πολλά και πολλά που και ο κόσμος δεν ξέρει και άλλοι φίλοι μου δεν ξέρουν και άλλοι είναι, ειδικά και αυτή η εβδομάδα τώρα που έτρεχε είχα προσωπικά προβλήματα σοβαρά, μέχρι που έφτασα στο σημείο να μην ξέρω αν αύριο θα μπορούμε να είμαι εδώ ή θα είμαι κάπου αλλού. Λοιπόν, ωραία, εγώ δεσμεύομαι, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί που θέλουν να βοηθήσουν, να βάλουμε ένα λογαριασμό σου ένα λογαριασμό σου κάτω από αυτή την εκπομπή, και να μπορέσει ο καθένας, ό,τι μπορεί ο καθένας, να στηρίξουμε όλοι μας τη χαρά, να βγει νικήτρια από αυτόν τον αγώνα, γιατί πραγματικά βλέπετε ότι είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα και ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Κάνει και μια γκέστ εμφάνιση ο σκύλος από πίσω. Θέλω να το φέρεις μπροστά να τον δούμε λίγο. Ναι, τσίκο. Ξάπλωσε. Δεν είναι καλό. Άτσε. Είναι κουκλή. Να βοηθήσουμε όλοι όσοι μπορούμε, να βγει η νικήτρια χαρά, γιατί βγαίνοντας νικήτρια χαρά είμαστε νικητές όλοι μας. Όλοι θα έχουμε μερίδιο σε αυτή τη νίκη, γιατί είναι μια πολύ, πολύ, πολύ όμορφη κοπέλα, ένα πολύ καλό παιδί. Έκανε αυτό που έκανε γιατί της το επέβαλαν να το κάνει, και την παρότριναν ίσως και κάποιοι άνθρωποι που είχε κοντά της. Αλλά σημασία έχει ότι μπορεί να το διορθώσει και το διορθώνει σιγά σιγά. Τη βλέπουμε όλοι, θυμάστε τις πρώτες φορές που την είχαμε δει σε τι κατάσταση ήταν, και τη βλέπουμε τώρα όλοι πάλι μαζί σε πόσο καλύτερη κατάσταση βρίσκεται. Οπότε ναι, πιστεύω ότι πρέπει να της δώσουμε όλοι μαζί ένα κίνητρο να αντέξει και να βγει νικήτρια. Έτσι, και φυσικά θέλω να βγω νικήτρια, Γιώργο μου, και εντός ημερών θα κινηθώ και νομικά. Το εύχομαι. Το εύχομαι να βρεις ανθρώπους που να σε στηρίξουν. Για όλα αυτά.
Γιατί πρέπει να δικαιωθώ, πρέπει. Ωραία. Επιβάλλεται. Να σας αφήσω εγώ, να κλείσουμε εδώ τη σύνδεση αυτή. Ειλικρινά χαίρομαι που σε βλέπω καλύτερα. Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω. Ελπίζω να τα πούμε και από κοντά τις επόμενες μέρες ή όταν αισθάνεσαι εσύ πούμε, ναι, Ηλία, καλύτερα γιατί όχι. Και όταν σταθείς στα πόδια σου που λέμε. Λοιπόν, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, χαρά. Εγώ σε ευχαριστώ. Για χαρά. Καλό βράδυ, τα φιλιά μου.